Καλημέρα σας από το καλύτερο μέρος της γης, από το ομορφότερο μέρος της γης. Καλημέρα σας από την Αγία Σοφιά. Όπως βλέπετε, η φωνή μου είναι λίγο έτσι βραχνή, θα το πούμε. Είσαι προπόνητης, καλημέρα. Είμαι προπόνητος, καλημέρα. Έχω και τον Βίρονα εδώ πέρα. Κάτσε ρε Βίρονα, να σε παρουσιάσω. Τι κόλπο είναι αυτό. Λοιπόν, και όπως είχα πει ότι πρέπει την επόμενη μέρα μην μπορούμε να μιλήσουμε. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω δύο μέρες το περίπου. Λοιπόν, είχαμε την νίκη με τον Ολυμπιακό. Χωρίς να παίξουμε καλή μπάλα, Ναι, χωρίς να παίξουμε τα στάνταρ που έχουμε συνηθίσει. Έτσι, παίξαμε λίγο, χαμηλώσαμε το στάνταρ. Να παίξουμε καλή μπάλα και να μην κερδίσουμε. Και να μην κερδίσουμε. Εξτρέφω να χάνουμε σαρδέ. Δεν παίξαμε και κερδίσαμε. Σκέψου που να παίζαμε 4 τρώγαμε. Αλλά εγώ, όπως είχα πει και την άλλη φορά, ήθελα άλλο πράγμα. Ναι, όχι, δεν κατάλαβα, μάστο. Εκείνη η φάση με τον Καρσία που έγινε, που αν ήταν ανάποδα σήμερα θα κινδύνευε η κυβέρνηση να πέσει. Και ποιο, αφού ήταν πενάλτη ήταν. Όχι, δεν ήταν, όχι, το πιο μπροστά στην αρχή. Έπρεπε να δώσει φάουλ και κόκκινη κάρτα. Α, ναι. Κόκκινη κάρτα στην ανατροπή. Ήταν ο τελευταίος παίκτης. Έτσι έγινε σε προηγούμενο αγώνα με τον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά, αν θυμάστε. Εμείς δεν είπαμε τίποτα, παίξαμε. Αυτό ήταν και το φάουλ του, ήταν να μπει γκολ και να σκούζει ο Κούγιας όλη τη βδομάδα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, άστα τα ονόματα τώρα. Δεν λέμε ονόματα εδώ πέρα. Λοιπόν, τι είναι αυτό το κόλπο. Ένας που έκανε κάτι χειρονομίες εκεί. Ξέρω τι χειρονομίες έκανε, μας έλεγε. Γεια μας και μας χαιρέτα με τον Πλάτωνα. Λοιπόν, να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν έπιασε το στάνταρ που έχουμε τέτοιο, αλλά καλύτερα όμως να κερδίζουμε παρά να έχουμε χάσει πόσες ευκαιρίες και μετά να είμαστε ανάστατοι. Λοιπόν, παίρνουμε γεύση από παράδεισο, αλλά αυτή τη στιγμή όμως το ενδιαφέρον δεν είναι μέσα στο γήπεδο, αλλά έξω από αυτό, γιατί είδαμε και χτες το βίντεο του άγνωστου ανταποκριτή ότι μπήκαν οι τιμητικές πλακέτες για τους παίκτες. Πάμε να τα δούμε. Φαντάζομαι ότι θα μπουν κι άλλες, θα πάμε εκεί να δούμε. Ναι, λοιπόν, και η ΑΕΚ μας δείχνει για μία ακόμα φορά πόσο σέβεται την ιστορία της, πόσο σέβεται τον παρελθόν της κάνοντας αυτή την κίνηση. Συνεχίζουμε προς τον πεζόδρομο της Καπαδοκίας. Από τον άλλο πεζόδρομο είναι το ενδιαφέρον. Λοιπόν, όπως έχω πει, υπάρχει μία πληροφορία ότι τα γκράφιτι θα σβηστούν εν ώψη του τελικού. Λοιπόν, εν ώψη του τελικού και θα παυτούν, ας πούμε. Λοιπόν, okay. Βίρονα, τι άλλο σου άφησε το μάτς με τον Ολυμπιακό? Ένα μάτς το οποίο ήταν θεμελιώδες. Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού που είχαμε στη Λεωφόρο, έτσι, δύο από ό,τι φαίνεται είναι διεκδικητές τώρα. Κοιτάξτε, παρά το ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία, ναι. Εγώ ακόμα εδώ στην κορφή κρυώνω. Εσύ είσαι ωραίος για βίντεο, μπράβο, σε παραδέχομαι. Λοιπόν. Θέλω να μιλώ εδώ, μ' αρέσει το κρύο. Εννοείται, γιατί ποιος δεν θέλει. Λοιπόν, έχουμε τώρα το πολύ σημαντικό μάτς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, το οποίο θα κρίνει, δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά το θέμα είναι ότι είναι νωρίς, είναι νωρίς ακόμα. Ναι, είναι νωρίς ακόμα, αλλά η ΑΕΚ πρέπει να είναι όπως πρέπει, ναι. Πρέπει να είναι όπως πρέπει. Σωστά. Γιατί και οι άλλοι δεν αστειεύονται, παίζουν και αυτοί για την νίκη. Όλοι παίζουν. Σημασία έχει ότι προχθές δεν παίξαμε καλή μπάλα, δεν πιάσαμε ναι. την απόδοση που πιάνουν σε άλλους αγώνες. Ναι, ναι, ναι. Πολύ πρέσι, δεν είδα την ομάδα να παίζει πολύ πάθος. Μπράβο. Όμως το αποτέλεσμα το πήραμε. Έτσι. Είχαμε το παστελίασο. Ο παστελίασο. είσαι ωραίος. Μπερδεύω το παστέλι με τον Ελίασο. Και τα δύο γλυκά είναι. Παστελίασο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το πάθος και την ένταση την κρατήσανε για την κατάλληλη στιγμή στην πάσα του Μάντελου. Και το μεταξύ, άκουσα εκεί πέρα στην εξέδρα. Το πέρασες πολύ ντούκου. Ποιο? Την πάσα του Μάντελου. Ο Μάντελος μπήκε μέσα, έκανε τρεις ναι. μπαλιές. Έφτιαξε τρία γκολ. Τα έδωσε έτοιμα. Το ένα μπήκε. Για αυτούς που μια ζωή βρίζαν το Μάνταλο. Εντάξει. Το έχω πολλές φορές με στεναχωρεί. Υπάρχουν στην ΑΕΚ αντιμανταλικοί. Ότι είναι σημαία μας ο Μάνταλος. Είναι παίκτης που μας είναι από τη β' κατηγορία. Έχει δώσει πολλά, έχει κάνει δύο χιαστούς. Πρέπει να το σεβόμαστε από τον παίκτη. Πρέπει. Αυτό το λες εσύ. Πρέπει. Εκείνο ήθελα να πω και με διέκοψα, αλλά τέλος πάντων θα σε συγχωρήσω. Γιατί τα λες ωραία. Λοιπόν, μόλις λοιπόν έκανε αλλαγή το Μάνταλο, πετάγονταν εκεί στην εξέδρα από πίσω, ξέρω ποιος ήταν, και λέει: «Ω, το Μάνταλο βάζει» κτλ. Και
Έτσι. Γιατί, γι' αυτό σου λέω. Δεν το πέρασε επιφανειακά το θέμα, είναι δυνατόν. Μόλις ακούσαμε τη σύνδεση κάποιοι για τον τερματοφύλακα, δεν σε ανασχέτησαν. Ναι, αμέσως. Έχω πει και άλλη φορά όμως, για τους παίκτες που είναι στην ομάδα δεν κάνει να κάνουμε κριτική άσχημη, γιατί θα τους χρειαστούμε κάποια στιγμή. Είναι, γιατί είναι μέρος της ομάδας και του χαλάς τη ψυχολογία. Όλοι κάνουμε λάθη. Μόνο ο Θεός είναι αλάθαστος. Κανένας δεν έχει κάνει λάθος. Εννοείται λοιπόν. Όσο είναι στην ομάδα πρέπει να τους στηρίζουμε. Θεός και original παραδείσου εδώ πέρα. Μιχάλη ζεις για πάντα εκτζής. Βάκη ζεις για πάντα εκτζής. Λοιπόν και ο Αθανασιάδης φανερά επηρεασμένος από όλη η κατάσταση και στις δηλώσεις φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ απολογητικός, έκανα λάθη, τώρα κοιτάξτε, το πήρα πίσω, ξέρω εγώ, δηλαδή, παρακαλώ. Εγώ όταν στο γήπεδο μέσα άκουσα, εκεί που καθόμουν από πίσω μου κάποιους φίλους που συζητούσαν αρνητικά για τον Αθανασιάδη. Ναι, ναι. Τους θύμισα ότι με αυτόν πήραμε το πρωτάθλημα πέρσι. Δεν ξέρω εγώ ποιος έπαιζε, εγώ έπαιζα. Μην απαξιώνουμε λοιπόν τους παίκτες μας. Ναι, λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, γιατί όσο τους απαξιώνουμε, μετά απαξιώνουμε και την ομάδα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ μοιάζει ότι είναι φαβορή να πάρει το πρωτάθλημα. Το φαβορή, ο τίτλος φαβορή δεν λέει απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει ακόμα. Δεν, ωραία. Μοιάζει έτσι λόγω της πρώτης θέσης που είπες πριν. Αλλά όμως αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, μέσα στο γήπεδο κάτι κάνουν. Να σας πω ότι μπαίνοντας μέσα εκεί πέρα είδα το ασανσέρ στο γήπεδο. Και επειδή τώρα δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, θα το ρίξω. Τσόντα, θα το ρίξω συμπληρωματικό. Τσόντα με την καλή έννοια. Με την καλή, ρε παιδί μου, ναι. Μου πάει το μυαλό και τι τσόντα με την καλή ήταν. Λοιπόν, δηλαδή θα το ρίξω συμπληρωματικό στο τέλος. Οπότε θα το δείτε. Εδώ είναι το πέταλο των οργανωμένων, το οποίο είπαμε γενικώς πρέπει να προσέχουν. Από ό,τι είδα και καινούργια αυτοκόλλητα μπήκαν εκεί μπροστά στα plexiglass και τα λοιπά. Η ΑΕΚ έκανε το... το σωστό, τα καθάρισε, τώρα από εκεί και πέρα αν τα ξανατροφοδοτούμε δεν βλέπω να... Α, εδώ, για να δούμε, υπάρχει ένα αυτοκόλλητο. Ναι, υπάρχει. Δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί... δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί θέαση. Δηλαδή αυτοί που είναι εδώ πέρα θα βλέπουν τα αυτοκόλλητα, τα plexiglass είναι όπως είναι. Είναι σπίτι τους να βλέπουν τα αυτοκόλλητα από σπίτι τους. Είναι να είναι εκεί που τα βλέπουν τα αυτοκόλλητα. Ας το βάλουν σπίτι τους, τα βλέπουν εκεί τα αυτοκόλλητα. Ναι, ξέρεις ωραία βλέπεις το σπίτι. Και πάμε εδώ, λοιπόν, σύστημα με παγκάκι, παγκακάτο και τα κίτρινα λουλούδια που το ομορφαίνουν. Λοιπόν. Δεν μου λες πως γνωρίζεις για την τύχη αυτού που άναψε ένα καπνογόνο στον κόλ. Από ό,τι ξέρω του δώσαν συγχαρητήρια. Εντάξει, πρέπει να μάθουμε τις συνέπειες του για αυτούς για να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι. Γενικά δεν πρέπει να είπαμε. Η ΠΑΕ έκανε 10 ανακοινώσεις. Άμα... δεν αγαπάνε την ομάδα. Άμα αγαπάνε την ομάδα δεν, κάνουν, δεν προκαλούν. Γιατί προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομάδα και να τιμωρηθεί το γήπεδό μας. Να μείνουμε πάλι απ' έξω. Είχαμε 2 μήνες να πούμε τη στέρηση. Λοιπόν, ωραία. Έτσι. Προχωράμε. Τώρα που μπήκαμε στο σωστό δρόμο, να αρχίσουμε πάλι τα ίδια και μένουμε πάλι απ' έξω. Ό,τι σύστημα ακολουθεί. Άμα πει ανάψτε όλοι καπνογόνα, όπως είχαν κάνει τότε με τον Παναθηναϊκό, πανάξανε τόσα καπνογόνα, έτσι. Τώρα ξέρουμε ότι θα έχει συνέπειες. Ναι. Λοιπόν, να μην έχουμε συνέπειες. Τώρα είπα αυτό, λοιπόν. Και η τιμωρία αυτή πρέπει να είναι παραδειγματική. Ό,τι σύστημα ακολουθείτε. Άμα πει ανάψτε όλοι καπνογόνα, θα πάρουμε όλοι. Να, ψυχά. Έχουμε εδώ κόλπο. Λοιπόν, έχουμε κόλπο, περίμενε, με τέτοια. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, κάποιος θεώρησε σωστό να γράψει και πάνω στο παγκάκι. Λοιπόν, γενικά εδώ ο χώρος πρέπει να είναι καθαρός, έτσι, στο γήπεδο. Λοιπόν, να δείξουμε ότι εδώ υπάρχουν πολλά να μπουν ακόμα. Φεύγω από αυτό το σημείο, πάω σε άλλα που μου είπαν εδώ πέρα τα παιδιά ότι είναι πιο ελεύθερα εδώ πέρα, εδώ τα φτιάχνουν ακόμα και δεν πρέπει να είμαι. Νεκροπόλεις, τριαδέξι μετοχές. Εδώ είναι τελειωμένα. Από εδώ και πέρα που είναι τα κάγκελα, θα πρέπει μεγάλη προσοχή, μην περνάτε και τα πατάτε. Ναι. Έτσι. Αυτά είναι τελειωμένα. Αλλά ούτε και θα τα πατάτε. Ναι, εννοείται. Δεν πατάμε από πάνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τόσκας, Απόστολος. 227 συμμετοχές. Ωραία. Πάμε σε άλλη λοιπόν, πάμε στο Δέδε. 75 συμμετοχές. Ήταν και πρώτο κόρεο ο Δέδε, αν θυμάστε, το έφυγε ο Πανιόνιο. Ωραία.
Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ο Κωστένουλου, που ήταν και προπονητή μας. Σκρέκης, και αυτός είναι το Πανιόνιο. Σκρέκης, ωραία, από το Πανιόνιο, ωραία, λοιπόν. Εδώ είναι ο Πέτρος Οραβούσης. Ο Ραβούσης και προπονητής, 320 συμμετοχές. Άρα, Πετράν. Ωραία. Τραγιανός Δέλλας. Αλλά το έχουμε πάει το άλφα. Ναι, μπράβο. Σωστή η παρατήρηση. Μου το είπε και ένας φίλος στο χτεσινό βίντεο, ένας γρήγορος παρατηρητικός. Έχουν φάει, καλό θα είναι η διοίκηση εδώ πέρα, κάτσε να το πούμε και στα παιδιά για να το αλλάξουν. Τι? Δεν είπα, τραϊνός λέει, τραϊανός θέλει. Έτσι, τραϊανός. Τραϊανός, ναι. Το ίδιο λέει, τραϊανός θέλει εκεί. Τραϊανός λέει εδώ πέρα. Δεν γράψει θέλει πάνω. Να σου πω κάτι, σίγουρα, λοιπόν, αποβάλλεσαι, αποβάλλεσαι κατευθείαν. Τραϊνός είναι. Τι πράγμα είναι αυτό. Ωραίο σήμερα το βίντεο. Λοιπόν, το είπαμε στα παιδιά εδώ πέρα, οπότε θα γίνει, θα επιληφθούν. Λοιπόν, Καψής Μιχάλης, 167 συμμετοχές. Δημητριάδης Βασίλης. Δίντσικος Γιάννης. Μια χαρά. Ζωράν Σλισκοβίτς, Ζωράν Σλισκοβίτς. Για πάμε γερά. Βασίλης Μπορμπόκης, έτσι που μας είχε βάλει τον γκολ τότε με την Καλαμαριά και τον πήραμε με τα γραφή. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Τζανετή. Δίπλα στο Τζανετή πέραν και ο Μαρόπουλος. Τζανετής Μαρόπουλος. Δεν το θυμάμαι. Ένα δίδυμο προπονητών. Α. Και παίκτης και προπονητής. Και παίκτης, έτσι. Λοιπόν, 1936-1999. Δεν τους θυμάσαι. Πού να τους θυμάμαι, ο καθένας στην ηλικία του. Για πάμε. Δεν έχεις γεννηθεί. Όχι. Πού να τους θυμάσαι. Εντάξει. Το 52 γεννήθηκα. Λιμπερόπουλος Νίκος. 274 συμμετοχές. Μεγάλη παιχτούρα. Έτσι. Μεγάλη παιχτούρα. Χριστίδης Νίκος, η τερματοφυλακάρα μας. Είναι μόνο η αρχή, έτσι. Θα μπουν γύρω-γύρω και από την Καπαδοκία στα πάντα. Κοίτα, μπροστά στο βάθος έχει κλειστό, εκεί θα μπουν κι άλλα, εννοείται. Τζίμις Πατίκας, βέβαια. Εννοείται. Ο Αυστραλός. Λοιπόν, και εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει σκάσει ένα πούλμα με ένα σχολείο. Κάθε μέρα έχουμε επισκεψιμότητα. Κάθε μέρα έχουμε επισκεψιμότητα. Και στο γήπεδο και στο μουσείο. Μπράβο, και βλέπω και κάποια παιδιά κρατάνε και σακούλες της ΑΕΚ. Εντάξει, αυτά καλό είναι να γίνονται. Αυτά είναι μπολιά, έτσι είναι μπολιάσμα. Μπολιά. Λοιπόν, Μαλαδένης Χρήστος εδώ. Με το, ξέρω εγώ πώς το λέγανε, και το σύνθημα. Που μπαίνω πια, φιλαθλή. Λοιπόν. Μετά την ιστορία της ομάδας μας που τελειώνει περίπου εδώ, να δείξουμε και τις σκάλες. Οι οποίες υπάρχει έτοιμα εδώ πέρα του κόσμου, κυρίως των μεγαλύτερων σε ηλικία, να μπουν κουπαστές, έτσι, στην άκρη, στη μέση κτλ. Ώστε να καταμένει ο κόσμος, ο μεγαλύτερος κόσμος σε ηλικία, με ασφάλεια. Έτσι. Λοιπόν, αυτό καλό θα ήταν να το δουν να την πάει. Να πούμε ότι το μουσείο ετοιμάζεται της ομάδας και θα είναι υπερπαραγωγή. Η αίσθησή μας εδώ πέρα είναι ότι τα γένεια του μουσείου, όπως έλεγα, τα γένεια του μουσείου θα γίνουν πριν τις 13 του μηνός ή στις 13 του μηνός που γιορτάζουμε τα 100 χρόνια. Και θα έχουμε και το αερόστατο, θα ξεκινήσει το αερόστατο. Και το αερόστατο, εννοείται. Τα 100... Με κοίτη ημέρα γίνουν και τα γένεια. Ξέρω εγώ, θα τα δούμε εδώ πέρα. Τρέχουν εδώ πέρα υπεύθυνοι όλοι και τα λοιπά. Δεν έχουμε μάθει τίποτα επίσημα, αλλά όχι. Αν μάθουμε κάτι, αμέσως θα ενημερώσουμε τον κόσμο, τους φίλους μας. Φημολογείται, λοιπόν. 100 χρόνια, όπως έλεγα, είναι το τέλος της ιστορίας. Εδώ πέρα γεύση από Παράδεισο, που την Κυριακή πήρε ζωή και έσπρωξε την ομάδα μας. Είδαμε και την ατμόσφαιρα, η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν παίξαμε σύστημα ή από εδώ με τους από εκεί. Αυτό εμένα δεν μ' άρεσε. Ναι, αυτό ξέρω εγώ, το ξεχάσαμε. Ναι. Αυτό. Και έτσι βάζει στην εξίσωση και το μεσαίο κόσμο. Πάντως η μουσική μας έδινε ρυθμό, έτσι, και λέγαμε τα δικά μας. Ναι, τα δικά μας τυχάκια. Ο καθένας έλεγε και τα δικά του. Όχι, όχι. Έχουμε κάποια, κάποια συνθήματα τα οποία συνοδεύονται με μουσική και εμείς αλλάζουμε τους στίχους. Ναι. Έτσι, φόρσε κάρα, μπλαλαλαλα. Ξέρω εγώ, άστο, τι λέω, τι λέει τώρα. Λοιπόν, πάμε από εκεί για το κλείσιμο. Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, πέρα, Τετάρτη. Εννοείται εδώ στη Φιλαδέρφια, στα Μέρια, να δούμε το μάτς. Να πούμε ότι εδώ πέρα έχουν πολλά παιδάκια και παίζουν μπάλα και τα λοιπά. Φοβερό
σκηνικό για μια περιοχή η οποία πώς ήταν και πώς έγινε. Λοιπόν, Βίρονα, πάμε για κλείσιμο. Καλή συνέχεια λοιπόν στην ομάδα μας. Την Τετάρτη θέλουμε νίκη. Την Κυριακή επίσης εδώ ραντεβού περιμένουμε το μεγάλο αντίπαλο. Φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ο μόνος αντίπαλος είναι ο ΠΑΟΚ. Εάν πάρουμε και αυτό, μετά ο δρόμος πλέον είναι ανοιχτός. Και καλή μετά... επιτυχία λοιπόν, μια ζωή αεκάρα. Και μετά μόνο εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 σωστά, χρόνια. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μια ζωή ΑΕΚ. Επειδή άλλη μέρα δεν μπορώ να μπω μέσα, πρέπει να μπαίνει ο Ολυμπιακός. Εδώ φτιάχνουμε ασανσέρ. Θα το δείτε σε κάποιο βίντεο από τις επόμενες μέρες. Είναι κοντά στη θύρα 12. Νομίζω είναι 2 ή 3 συγκεκριμένα που θα γίνουν. Εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε.